Δεν είναι η κλεφτάν στη φυλακή. Ναι, παι, και ποιος είναι η κλεφτάν. Α, τι που τριρίζεσαι, υπουργέ. Το δωρεντό λέει αυτός. Το να λέει, υπουργέ. Ταλασσοστόμα και ταλασσογκόλο. Ετσερίνας, ο πιωτών και λέει Ζαντίας. Εχαράγαν τα χούλια, πεχάτε ψάματον ασυδουλία. Και γιατί είχατε ψάματον ασυδουλία. Είπα σαροψέ που έλεγε παραστράγκαλα στον κόσμο και χάραζε τα βιβλία. Πολλά που ταράζ, πολλά ελέ. Ναι, αν επηρεάζει τόσο πολλά που χάτεψαμε σε αυτή τη δουλειά, να βρίσκω σε έναν άλλο δουλειά. Αχ, υπουργάκο μου, κλέφτησε και χαπά και πέρασε. Και ποιε κλέφτε. Ας ένα την πάντα ο Αλέκο, που χωρίζει να τον και αλεπό. Και ας άλλον την πάντα ο Φόδωρο, με τα μακριά τα χέρια που χωρίζει να τον και καλυπτέχνει. Ο Αλέκονε μου, ναι, ναι. Ο Αλέκονε, κατόσα χρόνια σοκόμα. Και κανείς τη δεν κήπεν για κατόν, και εσύ σε ένα-δύο μήνα σε γρήξες δευτάρι. Και γιατί να λέει, σοκόμαν τρώει, σοκόμαν πιν και φτάκι τα λεπές. Αλεπό αν θέλει να ξέρεις να έχουν ατόν, γιατί όλα ξέρουν. Ναι. Όλα τα φουσλούγια και τα τρυπία, δεν ξέρεις καλά εσύ. Και εμέν, καλλιτέχνη λέγνε με, γιατί αρέσνε με τα έμπρομα. Ναι. Πολλά νοικοκυρεμένα εφτάς, είναι εφτάς. Ο πολιτιστικός μορφωτικός λόγος ποντίων Άρδασα η Άρδασα και η θεατρική του ομάδα σας καλωσορίζει στη θεατρική παράσταση που έχουμε ετοιμάσει, η Κουτούνα, ο Υπουργός Εμούν. Είναι μια θεατρική παράσταση με το θέμα των εκλογών, χρονικά τοποθετημένη περίπου στη δεκαετία του 80. Ωστόσο, σύντομα θα αντιληφθείτε ότι η αλλαγή, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από τη δεκαετία του 80 μέχρι τα σημερινά δεδομένα. Κωμωδία από το Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη, βασισμένο σε διάφορες κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Χαρτοπέχτρα, Ζητείτε ψεύτης, Τα κίτρινα γάντια, ιδιωματισμοί και η ιδιοσυγκρασία που επικρατεί στην ποντιακή κουλτούρα. Αχα, έφαγε και το να! Σόκο πίσω τη δουλεία! Όσο κράτησε τον Σόκος, την Παρδένα τον Παρδέ, και σου μένα σου μένα. Εγώ έτσι θέλω να πού ήσουν εμέν. Καλά σάτσε μπροστά αλλά και μεταξύ μου, ναι. Πόσα φορά είπαστε, κύριε τη χαρή του υπουργού να ακούσατε σουμέλα. Έτσι και τόσο το σουμέλα. Τι Παναγία στο όνομα. Χωρί όνομα ναι να το. Το σουμέ. Ένα μοξέν. Ναι, θα ρούν πως έβρες με στη Γαλλία. Σας πάει και μεταλίσκεστε. Καλά, εφτά, ο Κέρ θα δάνα να αλλάζω το όνομα. Και για το οποίο ήρθες. Ακέι χαρίκλητη πρωθυπουργού. Αχα. Γουρζουλάς να τρώει για τένε τσατσάντζε με σοκουγκάλ. Εγώ με τα λόματα έλεγος. Άστα μας χαρία στην τζάμπα με τσατσάντζε. Κι εγώ τότε θα πας. Να πω μόνο. Αχα. Και να πας ξανευκαιρόντζα την. Τέρεν. Στη στράτα μπέχουμνε. Είδα ένα μαύρο μπάρδο. Ναι, τι από αυτά. Και στέλνεις. Και είπανε με τρανόν τύχη ναι να το. Το παίδωμα. Άμα η τύχη αυτό και τον γιατε. Τον γιατα τον πέπεσε με τε με νεγρίξε. Δε παθιάτε. Και λέξ χορεύει το κορίτσι. Το χορεύει. Μα το κι αν κοτσαρί. Εγώ κάνω τον υπουργό. Είναι από την Άρδασα, γραμμένο από το Δήμο των Τριανταφυλλίδη. Ο υπουργός είναι Πόντιος. Ο υπουργός είναι Πόντιος αυτή τη στιγμή, ναι. Τον έχουμε κάνει Πόντιο και σατηρίζουμε βασικά τον υπουργό, τον Μαυρογιαλού, στην ουσία. Αυτό που τάζει, που υπόσχεται. Αυτό που τάζει και υπόσχεται και οι σύμβουλοι του τον έχουν... ουσιαστικά τον κοροϊδεύουν. Ουσιαστικά τον κοροϊδεύουν. Έτσι, τον εξαπατούν. Τον εξαπατούν. Πώς το βιώσαμε όλο αυτό, έτσι σαν οικογένεια, σαν παρέα, κάναμε σχέσεις, φίλους. Σαν φίλοι τώρα που ήμασταν, αποφάσισαμε να το γράψουμε, να το παίξουμε δηλαδή, έτσι, να σατηρήσουμε βασικά. Πέρασαμε καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε όλοι αραστέχνες. Μια παρέιτσα και πέραν πολύ ωραία. Πρόεδρε, ο Ποντιακός Σύλλογος Άρδασας για μια ακόμα φορά εντυπωσιάζει. Ανεβάζει μια θεατρική παράσταση στα Ποντιακά. Ναι, είναι μια θεατρική παράσταση από το Δημοστέχνη του Τριανταφυλλίδη για ακόμη για τη δεύτερη χρονιά. Είναι στο ίδιο μοτίβο με το Ζήκο. Κωμωδία.
Κομμωδία. Κομμωδία, ναι, έχει να κάνει με τη σάτυρα. Είναι το «Η κουτούμα ο υπουργός μου», είναι μια πολύ καλή παράσταση. Συνεχίζει, το παίξαμε πρώτη φορά στο χωριό μας, στις εκδηλώσεις του χωριού 6 Αυγούστου. Σήμερα βρισκόμαστε στο εκτάκτο Αναγκών, εδώ στην Πτολεμαϊδα. Είμαστε μια πολύ δεμένη παρέα, όλοι είναι από το χωριό, νέα παιδιά. Βασικά αυτό που θέλαμε να πετύχουμε είναι να συμμετέχουν νέα παιδιά ώστε να διατηρηθεί η γλώσσα μας. Και το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί το μέσο όρο ηλικίας που παίζει είναι 25 χρονών. Θα έχουμε και παραστάσεις σε άλλα μέρη, θα πάμε κι αλλού, όπου σας ζητήσουν. Όπου μας ζητήσουν θα πάμε. Ήδη έχουμε κανονίσει, συζητάμε μάλλον, με Θεσσαλονίκη. Θα δείξει. Είμαστε πολλά άτομα και αυτό λίγο δυσκολεύει τις μετακινήσεις μας, αλλά σε πολλά θα τα καταφέρουμε. Το θεατρικό που σκηνοθετείς. Λοιπόν, έχουμε μια θεατρική παράσταση η οποία έχει στοιχεία από τον ελληνικό κινηματογράφο. Έχει θέμα τις εκλογές, γενικά το εκλογικό κλίμα των εκλογών. Έχει στοιχεία από ελληνικές ταινίες, από το... Του Μαυρογελούρο. Ναι, υπάρχει και Φιλότιμο, το «Ζητείτε ψεύτης», «Φωνάζει ο κλέφτης», «Τα κίτρινα γάντια», από το «Βουλευτή Καλοχαιρέτα» και από άλλες πολλές ταινίες ελληνικές. Κρατάει αυτό το άρωμα της κωμωδίας της ελληνικής. Του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και αυτού του είδους κωμωδίας. Και ενσωματώνει όλο αυτό το κλίμα στην ποντιακή ιδιοσυγκρασία με το γλωσσικό ιδίωμα το γνωστό. Και πιστεύουμε ότι προκαλεί ακόμη περισσότερο γέλιο στον κόσμο. Αυτό το ευχάριστο κλίμα των εραστεχνών ηθοποιών περνάει προς τον κόσμο. Θα γελάσει αυτούς που θα δει την παράσταση. Ναι, είναι. Θα ευχαριστηθεί. Ήδη το παίξαμε μια φορά. Οι κριτικές ήταν πάρα πολύ καλές. Τον κόσμο τον άρεσε πάρα πολύ. Αναφέρεται βέβαια το έργο έχει αυτό το κλίμα. Μπορεί να προσδιορίζεται περίπου στη δεκαετία του 80, αλλά εύκολα ο θεατής μπορεί να αντιληφθεί ότι τελικά η απόσταση σε αυτά που γίνονται και που λέγονται ότι δεν είναι τόσο μεγάλη. Πολλές φορές μηδενίζεται και στο σήμερα, δηλαδή υπάρχει και το μέτρο. Αυτή η αφισβήτηση απέναντι στους πολιτικούς υπάρχει και σήμερα κλίμα, και πριν. Γενικά αυτό το κλίμα, και τελειώνει χαριτολογώντας με ένα πολύ ωραίο ευχάριστο, ας πούμε, σαν δίδαγμα για αυτούς που είναι υποψήφοι, που θέλουν να κυβερνήσουν, ή που έχουν την πρόθεση, και για αυτούς που έχουν βγει. Με μια ευχάριστη, τέλος πάντων, προειδοποίηση, ας το πούμε έτσι. Είπες με να φέρω ή δεν έχω. Άμα θέρτς, έχουμε και μπύρα. Και έχω παραμετεμένη, έφτατα σε αυτοκίνητο. Απίνω μία και δική πάω φέρατα. Καλά. Όχι, υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έτοιμο το αυτοκίνητο. Καλά, φεύγουμε πατέ. Κύριε Υπουργέ, εάν θέλεις, πολλά παρακαλώ σε. Απλερώς και τα πιωτά, και έχω παραμετεμένη. Εσύ είπες, εγώ απλερώνω, απλερώνω. Του είπε να. Υπουργό είπε να. Πού είναι αλλοί εμάς. Το σκατόν δεν φάγαμε. Τι πειρά, παιδεία. Σε καλόν εξέμενε. Ένοιξαν το μάτι, αν κοίταν το είναι μπροστά. Παναρήν δεν φτάσα τα κι αν εμείς αναμένουμε. Έτοιμο το αυτοκίνητο, κύριε Υπουργέ. Χάιτα σπουδά. Ναι, και πρόκανετε να ειδοποιήσετε. Γιατί εξέβεσα πας αεροπλάνο. Ναι, ποια είναι το κάθε συντελέσιο. Κάτω τον αυτάω μαύρον. Και ειδοποιήσετε με να ξέρουν τον αυτάω. Και να μην γράζει την κότσονο σε περικεντέρες. Είπα τσε να δουν ψέμα. Για τα τόπου είναι σε σένα νεπο, ε. Ας συζήγια να του, κύριε Υπουργέ. Κακός είναι ο κόσμος. Τώρα για πει. Αυτό η στράτα που πάει στο Καϊλάρι για τα χωρίες. Γιατί η γωματοτρυπία. ο Πέρτσε προχρόνια και 10 παράδεισε στο Υπουργείο να είναι. Έστειλε. Και γιατί δεν τον μανάχουν η στράτα που πάει άλλο ένας χωρίος. Ο πρόεδρος. Ποιος πρόεδρος, ναι. Ατός στη χωρή. Ατός στη χωρή. Ατός είπε με ποιονές προτεραιότητα. Και αντί στα αυτά την αστράτα που περάνε σε όλια τα χωρία, πήγε την αστράτα που περάνε όλες αυναγάδες σου. Γιώκ,
έτυχε η στράτα να είναι πάση στην Αυλαγά. Α, και αντί να φτάνει την αστράτα 15 χιλιόμετρα, μπήκε την αστράτα 3. Τόσο είναι κανένα. Ναι, λέω πως η λογαρία σημαία κράτης. Εγώ. Ναι, στη λογαρία και στην οικονομία και πιάσκεσαι. Το σπίτι και τα λαμπάνευτας. Εγώ. Στο τραγούδι την τέπρες, για πέι με τώρα, το τραγούδι την τέπρες, δεν είναι. Εκεί μας έρωψε κύριε Υπουργέ, ο λίον κι άλλο θα τελέ. Λέπε, αν και έναν μπλάκον τσιμέντον εσύ ρε και λες με ατελέ. Κι ο μηχανικόν, επήκεν λάθος, αντί να φτάει 4 του βάρη, επήκεν 5.